Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θάνατο, Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνουν τα διαβήματα ημών, προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Ο Άγιος Παΐσιος είχε πει κάποια πράγματα για το πώς πρέπει να ντύνονται οι άνθρωποι και έχει κάνει και κάποιες ωραίες παρατηρήσεις. Και σήμερα ξέρουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη, θα λέγαμε, ελευθερία εντός εισαγωγικών, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και μια ομοιομορφία ως ισοπαίδωση. Οι καημένοι οι κοσμικοί, λέει ο Άγιος Παΐσιος, γιορτάζουν κάθε μέρα την κοσμική τους υποκρισία και ντύνονται όπως είναι μέσα τους. Παλιά καρναβάλια γίνονταν οι άνθρωποι μια φορά το χρόνο, μόνο στις απόκριες. Τώρα οι περισσότεροι συνέχεια καρναβάλια είναι. Δηλαδή, παλιά έβλεπε κανείς καρναβάλια μια εβδομάδα, μόνο τις αποκριές. Τώρα βλέπει κανείς κάθε μέρα. Κάθε ένας ντύνεται όπως του λέει ο λογισμός. Έχουν γίνει τελείως παράξενοι. Παλάβωσαν. Λίγοι είναι οι συμμαζεμένοι άνθρωποι, οι σεμνοί. Είτε άνδρες, είτε γυναίκες, είτε παιδιά. Ιδίως οι γυναίκες είναι τελείως χάλια. Σήμερα που κατέβαινα στην πόλη, είδα μια κορδέλα τόσο φαρδιά σαν επίδεσμο. Κάτι μπότες μέχρι επάνω και ένα κοντό φόρεμα. Μου είπαν, είναι της μόδας. Άλλες περπατούν με κάτι τόσο λεπτά τακούνια. Λίγο να στραβοπατήσουν, στον ορθοπαιδικό θα πάνε. Και θυμάμαι είχα και μία περίπτωση μιας γυναίκας που μου έλεγε πράγματι αυτό το πράγμα, σκάλωσε τον τακούνι της στο λεωφορείο και έσπασε το πόδι της μετά. Πήγε στο νοσοκομείο. Μία άλλη, ο Θεός να με συγχωρέσει, τι άνθρωπος ήταν. Ένα πρόσωπο άγριο, με το τσιγάρο στο στόμα, φου φου, τα μάτια κόκκινα. Λες και έβλεπες δηλαδή τον έξω από εδώ. Τα δε μαλλιά, μην τα ρωτάς. Μου λέγανε για κάποια γυναίκα που είχε κάνει έτσι τα μαλλιά της και είχε και ένα καράβι πάνω στα μαλλιά της. Λοιπόν, πολύ παράξενα πράγματα, ε. Αλλά προσέξτε αυτό που λέει ο Άγιος Παΐσιος, ότι οι καημένοι, οι κοσμικοί, λέει, ντύνονται όπως είναι μέσα τους. Δηλαδή, αυτό που έχουμε μέσα μας, αυτό φαίνεται και στον τρόπο που ντυνόμαστε. Και αν κανείς έχει μέσα του ακαταστασία, έχει μπέρδεμα, αυτό βγαίνει και προς τα έξω. Και ενώ από τη φύση της, ιδίως η γυναίκα, έχει μία χάρη, ένα γούστο και ταιριάζει έτσι κάπως όμορφα τα ρούχα της, βλέπει σήμερα ένα τελείως αντίθετο πράγμα και να μην μπορούν έτσι να
να ντυθούν όπως πρέπει, και οι γυναίκες και οι άντρες. Τώρα λένε, λέει ο Άγιος Παΐσιος, ότι έχουν σαν αρχή να μην καπνίζουν στο σπίτι όταν έχουν μικρά παιδιά. Τα παιδιά είναι το μεταξύ τα καημένα, έχουν γεννηθεί καπνιστές ρέγγες. Γιατί καπνίζει και όταν είναι έγκυος κλπ. Και από τους καφέδες οι άνθρωποι παθαίνουν, κάνουν κάτι γκριμάτσες. Έχει φύγει η χάρις του Θεού. Τελεία εγκατάλειψη. Αφήνω πλέον τα ναρκωτικά και το χασίσι, το οποίο δίνει και παίρνει, ιδίως στους νέους ανθρώπους. Θυμάμαι όταν ήμουνα στο Σινά, ο Άγιος Παΐσιος είχε μείνει ένα χρόνο στο Σινά, εκεί στην έρημο, και είχε ασκητέψει σε ένα ησυχαστήριο, σε ένα κελί ησυχαστικό, της Αγίας Επιστήμης, που είναι περίπου μία ώρα από το μοναστήρι. Αλλά οπωσδήποτε κυκλοφορούσε και στο μοναστήρι, στο Σινά. Όσοι έχετε πάει θα ξέρετε, έχει πάρα πολύ τουρισμό και έρχονται από όλο τον κόσμο άνθρωποι. Και τι δεν έβλεπε λοιπόν εκεί ο γέροντας? Πόσο πονούσα όταν έβλεπα τις τουρίστριες που έρχονταν στο μοναστήρι. Τι χάλια ήταν, σαν να έβλεπα ωραίες εικόνες βυζαντινές πεταγμένες στα σκουπίδια. Μόνο που αυτές είχαν πεταχθεί μόνες τους. Δεν είχε πετάξει κανένας. Γιατί το λέει αυτό ο Άγιος, ο γέροντας? Γιατί κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Όπως μας λέει η Αγία Γραφή, ο Θεός λέει έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση. Δηλαδή, πρότυπο του ανθρώπου είναι ο Χριστός και το πρόσωπό μας είναι εικόνα του Χριστού. Οπότε ένας άνθρωπος που πειράζει το πρόσωπό του, μια γυναίκα ας πούμε, που το βάφει, που το αλλοιώνει, τι κάνει? Αλλοιώνει ουσιαστικά την εικόνα του Χριστού. Και αυτό είναι μια βλασφημία. Είναι σαν να λέει στον Χριστό ότι δεν με έφτιαξες καλή, πρέπει εγώ να σε διορθώσω. Είναι και μια χαριστία. Έλεγε κάποτε ο γέροντας σε μια γυναίκα, ξέρεις, λέει, σε σένα ο Θεός όλα καλά τα έκανε, αλλά έκανε ένα λάθος. Λέει, τι λάθος έκανε, γέροντα? Να, λέει, έπρεπε να σου βάλει από κάτω από τα μάτια σου ένα μαυράδι. Να σε βάλει λίγο μαύρο. Γιατί την πείραζε δηλαδή, γιατί αυτή το είχε κάνει αυτό. Και είχε σκοτεινιάσει τα μάτια της. Και ξέρετε πώς γίνεται αυτό, άμα φας καμία μπουνιά, τότε μαυρίζει το μάτι σου. Ή άμα έχεις πολλές μέρες να κοιμηθείς. Μια φορά είδα μία που φορούσε κάτι σαν φελόνι. Πώς βάζουν οι ιερείς, έτσι από πίσω το εξωτερικό ένδυμα, λέγεται φελόνι. Που είναι πλούσιο προς τα πίσω και κατεβαίνει μέχρι κάτω. Είδε λοιπόν μια τέτοια και φορούσε αυτό, την είδε από πίσω. Είπα δόξα τω Θεώ, να και μια που φοράει κάτι συμμαζεμένο. Τέλος πάντων, φελόνι ξεφελόνι, τουλάχιστον δεν είναι σαν τις άλλες. Ύστερα όταν γύρισε μπροστά, τι να δω, ήταν όλα ανοιχτά. Ήταν τελείως άσυμνο δηλαδή. Πού έφτασε ο κόσμος? Μου έστειλαν μία φωτογραφία μίας νύφης για να κάνω προσευχή να πάει καλά ο γάμος της. Φορούσε ένα νυφικό τελείως χάλια. Τέτοιο ντύσιμο είναι ασέβεια στο μυστήριο, στον ιερό χώρο της Εκκλησίας. Και αυτή η ασέβεια δυστυχώς έχει καθιερωθεί και είναι μία βεβήλωση στο μυστήριο βεβαίως. Και όπως έλεγε ένας επίσκοπος, δεν είναι ανάγκη να έρθουν πλέον οι Τούρκοι να μας βεβηλώσουν τις εκκλησίες μας. Το κάνουμε μόνοι μας. Με αυτή την αμφίεση που πάνε εκεί πέρα οι γυναίκες. Και όχι μόνο οι νύφοι, κατεξοχήν οι νύφοι δηλαδή, αλλά και η κουμπάρα και οι άλλες γυναίκες και οι κοπέλες. Και ακόμα και στους γάμους τους λεγόμενους, των λεγόμενων χριστιανικών οικογενειών, στους λεγόμενους χριστιανικούς γάμους, εκεί και οι γυναίκες και οι κοπέλες πολλές φορές είναι αγνώριστες. Ενώ τις βλέπεις, ας πούμε, στο κατοικητικό να είναι έτσι απλές, μετά εκεί είναι βαμμένες με σκουλαρίκια και δεν μπορείς να καταλάβεις ποια είναι. Έτσι λοιπόν πήγανε μια τέτοια φωτογραφία και στον πατέρα Παΐσιο και του είπα να κάνει προσευχή για να πάει καλά ο γάμος της. Φορούσε ένα νυφικό τελείως χάλια.
Και βλέπετε πώς είναι η θρασίτητά μας των ανθρώπων ή, να το πούμε πιο επίκως, το μπέρδεμα που έχουμε οι άνθρωποι. Και δεν καταλαβαίνουμε αυτό το στοιχειώδες. Πώς να έχεις την ευλογία του Θεού όταν την ίδια στιγμή με την εμφάνισή σου, με την αμφίεσή σου, τον καταφρονείς τον Θεό, τον βρίζεις τον Θεό. Προσβάλλεις την εικόνα του Θεού. Γιατί όταν, ας πούμε, τώρα που λέμε για την αμφίεση της γυναίκας, η γυναίκα φοράει ρούχα προκλητικά και δεν γίνεται καλυμμένη, αυτό τι γίνεται, είναι μία αφορμή σκανδαλισμού για πάρα πολλούς, και για γυναίκες και για άνδρες. Και ο Χριστός έχει πει ότι αν σκανδαλίσεις, σου συμφέρει να πας να φουντάρεις τη θάλασσα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καλό πράγμα να αυτοκτονείς, όχι βέβαια. Αλλά ήθελε να δείξει ο Χριστός μας το μέγεθος της αμαρτίας. Και σκανδαλίζω τι θα πει. Ότι εμποδίζω τον άλλο να πάει στη Βασιλεία του Θεού, να πάει στον Παράδεισο. Αυτό είναι το σκάνδαλο. Μερικοί τώρα λένε, σήμερα όλοι ντύνονται άσεμνα. Αν λοιπόν μια γυναίκα ντύνεται σεμνά, σκανδαλίζει. Γιατί ξεφεύγει από το σύνηθες. Αυτό δεν είναι βέβαια σκανδαλισμός. Ίσα-ίσα που αυτό είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Να μην σκανδαλίζουμε. Σκανδαλίζω σημαίνει ρίχνω τον άλλο σε πειρασμό. Τον βάζω σε πειρασμό ώστε να αμαρτήσει. Το να ξεφεύγω από το συνηθισμένο, αφού όλοι έχουν ξεφύγει από το σωστό και εγώ κάνω το σωστό, αυτό δεν είναι σκανδαλισμός. Οπωσδήποτε θα ξεχωρίζω. Δηλαδή, λένε μερικοί, γιατί να ξεχωρίζεις. Κάποιες φορές πρέπει να ξεχωρίζουμε. Όταν όλοι κάνουν λανθασμένες ενέργειες και κινήσεις, πρέπει να ξεχωρίζουμε. Να μην φοβόμαστε να ξεχωρίσουμε. Σήμερα, ας πούμε, στο σχολείο και πιο μετά στις νεανικές ηλικίες, έχει τίνει, ας πούμε, να κυριαρχήσει το παντελόνι. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Γιατί δεν είναι σωστό? Διότι υπάρχει μία εντολή στην Παλαιά Διαθήκη ακόμα, στο Δευτερονόμιο, η οποία λέγει ότι δεν επιτρέπεται τα σκεύη του ανδρός να τα φοράει η γυναίκα. Και από την άλλη λέει, δεν επιτρέπεται και ο στολισμός της γυναίκας να είναι στον άνδρα. Έχει δύο λέξεις, σκεύη και στολισμός. Τα σκεύη δεν είναι τα ρούχα μόνο, είναι και τα ρούχα, αλλά είναι και γενικότερα ο εξοπλισμός, τα όπλα θα λέγαμε. Και θέλει να πει ο Θεός με αυτή την εντολή ότι δεν πρέπει οι γυναίκες να φοράνε αντρικά ρούχα, αλλά και να παίζουν το ρόλο του άνδρα, να κάνουν, ας πούμε, τα αντρικά επαγγέλματα ή να παίρνουν όπλα, να γίνονται στρατιωτικοί, να πηγαίνουν στον πόλεμο. Θα μου πείτε, τι λες Πάτερ, αυτά τώρα σήμερα, στις μέρες μας θεωρούνται ξεπερασμένα. Ναι, εγώ θα σας πω όμως τι λέει η Αγία Γραφή, τι λέει ο Θεός, τι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Και ξέρετε, αυτά που λέει η Αγία Γραφή και ο Θεός, δεν πρέπει να τα παραβλέπουμε, γιατί μετά αυτό έχει συνέπειες. Τι είναι οι εντολές του Θεού? Και άλλη φορά νομίζω το έχουμε πει, αλλά δεν βλάπτει να το ξαναπούμε. Οι εντολές του Θεού είναι οι οδηγίες του κατασκευαστή μας. Όπως όταν παίρνεις ένα ρούχο, ας πούμε, έτσι, αγοράζεις ένα ρούχο, έχει και μια ετικέτα εκεί που γράφει σε πόση θερμοκρασία θα το πλύνεις, ας πούμε. Ή ακόμα λένε μερικά ρούχα τι επιτρέπεται, με ποιο απορρυπαντικό να το πλύνεις, πόσες ώρες θα το μουλιάσεις κλπ. Όλα αυτά είναι οδηγίες. Αν πρέπει να το στύψεις ή όχι. Λοιπόν, άμα δεν τις στηρίσεις αυτές τις οδηγίες, τι θα γίνει, θα το καταστρέψεις. Έτσι και ο Θεός μας έδωσε οδηγίες για το πώς πρέπει να ντυνόμαστε, πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε, πώς πρέπει να ζούμε, ποιες πρέπει να είναι οι σχέσεις μας μεταξύ μας, η σχέση μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας, πώς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το σώμα μας και την ψυχή μας. Αν κανείς πει τώρα, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο Θεός, εγώ θα κάνω τι λένε σήμερα οι πολλοί άνθρωποι, τι λέει η επιστήμη, τι λέει η τηλεόραση κλπ. Έτσι. Και δυστυχώς, επειδή αυτά που λένε είναι ακριβώς αντίθετα από αυτά που λέει ο Χριστός, τι θα γίνει? Θα έχουμε ένα σωρό προβλήματα και στο σώμα μας και στην ψυχή μας. Θα αρρωστήσουμε δηλαδή και θα πεθάνουμε. Γιατί ο Χριστός είπε από την αρχή, μας προειδοποίησε ότι αν δεν τηρείτε τις εντολές μου, και το είχε πει και στον Αδάμ και στην Εύα, αν φάτε από τον καρπό που σας λέω να μην φάτε, τι θα πάθετε? Θα πεθάνετε.
Έτσι, η παράβαση δηλαδή των οδηγιών του Θεού κοστίζει στον άνθρωπο το θάνατο. Και αν σήμερα έχουμε γεμίσει από τόσα ψυχολογικά και καταθλίψεις και ψυχικές γνώσεις που εκφράζουν τι άλλο παρά το θάνατο της ψυχής του ανθρώπου, όλα αυτά έχουν ως αιτία την αμαρτία, δηλαδή τη μη τήρηση των εντολών του Θεού. Πνευματικοί άνθρωποι, λέει ο Άγιος Παΐσιος, και δεν σκέφτονται τι να κάνουν οι άλλοι. Απ' τη μια ζητάει προσευχή αυτή η νύφη τώρα και απ' την άλλη προσβάλλει το Θεό με τον τρόπο που ντύνεται. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Παΐσιος, αν και τα μοναστήρια δεν κρατήσουν, δεν υπάρχει φρένο πουθενά. Είναι ξέφρενοι οι άνθρωποι σήμερα, το λέμε, είναι ξέφρενος, δεν έχει φρένα. Δεν έχεις τρόπο δηλαδή, δεν θέλεις να σταματήσεις και δεν χρησιμοποιείς μάλλον, γιατί ο Θεός δίνει φρένα στον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος άμα δεν προσέξει χάνει τα φρένα του, χάνει τη σοφροσύνη του. Παλιά υπήρχαν και οι διαχριστών σαλί. Υπήρχαν ελάχιστοι τρελοί στον κόσμο. Μήπως θα πρέπει να παρακαλέσουμε τους διαχριστών σαλούς να κάνουν καλά τους φύσης αλλούς και να αναδειχθούν πάλι δια Χριστών σαλί. Έτσι. Εδώ τι λέει τώρα ο πατήρ Παΐσιος, ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν είναι τρελοί για τον Χριστό, όπως ήταν παλιά πολλοί άνθρωποι, αλλά έχουν τρελαθεί πραγματικά, έχουν χάσει τις φρένες τους. Οι δια Χριστών σαλί είχαν τις φρένες τους, αλλά το κάνανε επίτηδες, τις τρέλες που κάνανε, για περισσότερη ταπείνωση. Και λέει ο Άγιος Παΐσιος, να τους παρακαλέσουμε αυτούς τους μεγάλους Αγίους να παρακαλέσουν τον Θεό να μας δώσει πάλι μερικούς τέτοιους δια Χριστών σαλούς, ώστε να θεραπευτούν οι πραγματικοί τρελοί, οι πραγματικοί σαλοί. Πάντως τα πιο παράξενα πράγματα βλέπεις και ακούς σήμερα. Μου είπε ένας, έκανα το σταυρό μου όταν το άκουσα, ότι σήμερα είναι της μόδας οι τεμπέληδες να τρίβουν τα ρούχα τους, εδώ και εκεί. Ύστερα να κόβουν και να ράβουν μπαλώματα με μία σακοράφα. Καλά, ένας εργατικός είναι φυσιολογικό να είναι έτσι, να έχει και κανένα μπάλωμα, ας πούμε, στο ρούχο του. Αλλά ένας τεμπέλης, αφού μου είπε αυτό, συμπληρώνει. Να σου πω, γέροντα, και κάτι ακόμα πιο παράξενο. Η γυναίκα μου είδε μια φορά στην Ομόνια το παιδί μιας φιλικής μας οικογένειας να έχει σχισμένο το παντελόνι του από πίσω. Παιδάκι μου, του λέει, βάλε το χεράκι σου πίσω. Άσε με, λέει εκείνο, της μόδας είναι τα καημένα τα παιδιά. Έτσι και εγώ το βλέπω έτσι, μερικοί που φοράνε τέτοια ρούχα, που έχουν τρύπες, είναι ξεβαμμένα κλπ. Και μου λένε μάλιστα ότι αυτά είναι τα πιο ακριβά παντελόνια. Λοιπόν, αυτό και αν δεν είναι παραλογισμός, αυτό που παλιά ίσως θα το πετάγανε ή θα το είχαν για πολύ πρόχειρες χρήσεις, σήμερα θεωρείται το πιο καλύτερο. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει φτάσει σε μια κατάσταση, θα λέγαμε, μεγάλης παράνοιας. Γι' αυτό λέγανε στα χρόνια μου, οι άνθρωποι από τη Σμύρνη είναι. Γιατί το λέγανε αυτό τώρα? Ήτανε παραθαλάσσιο μέρος η Σμύρνη, και είναι βέβαια και σήμερα, και πήγαιναν πολλοί ξένοι. Ο Άγιος Αρσένιος ήταν πολύ αυστηρός σε αυτά. Ήταν εκεί στα Φάρασα, στην Καπαδοκία, που ήταν ο Άγιος Αρσένιος, μία νεόνυμφη και φορούσε μία μανδύλα παρδαλή σμυρνιώτικη. Ο Άγιος επανειλημμένος της έκανε παρατηρήσεις για να την πετάξει και να ντύνεται σεμνά όπως όλες οι φαρασιώτισσες. Σήμερα έχουν πετάξει όλες, σχεδόν όλες οι γυναίκες, τις μαντήλες τους. Και πλέον θα λέγαμε είναι εκτός τόπου και χρόνου ο πατήρ Παΐσιος, όμως δεν είναι. Γιατί η ίδια η Γεωγραφή το λέγει ότι κανονικά οι γυναίκες πρέπει να είναι καλυμμένες. Και αυτό έχει και δογματική σημασία. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η δόξα της γυναίκας είναι ο άνδρας. Και για να δείξει η γυναίκα την υπακοή της και την υποταγή της στον άνδρα, όπως το έχει ορίσει ο Θεός, γι' αυτό φοράει το πέπλο, είναι καλυμμένη. Ο άνδρας πάλι δεν καλύπτει το κεφάλι του όταν προσεύχεται. Γιατί η δόξα του ανδρός είναι ο Θεός. Αυτά λοιπόν όλα δεν είναι τυχαία που
υπάρχουν ως καθιερωμένα, υπήρχαν τέλος πάντων, γιατί τώρα έχει ξεφύγει πολύ ο άνθρωπος από τον Θεό, αλλά έχουν τη ρίζα τους στην Αγία Γραφή, στο Θεό δηλαδή. Τις έκανε παρατηρήσεις ο Άγιος Αρσένιος για να την πετάξει αυτή τη μαντήλα, την παρδαλή, την πολύχρωμη δηλαδή, και να ντύνεται σεμνά όπως όλες οι φαρασιώτισσες. Εκείνη δεν άκουγε. Μια μέρα που την είδε ο Άγιος Αρσένιος να φοράει πάλι την παρδαλή μαντήλα, της είπε αυστηρά: «Φράγκικες αρρώστιες στα φάρασα δεν θέλω». Φράγκικες από τη Φραγκιά, από την Ευρώπη δηλαδή, από τη Δύση, βλέπετε, μας ήρθε το ασεμνό. «Αν δεν συμμορφωθείς, να το ξέρεις, τα παιδιά που θα γεννάς, αφού θα βαφτίζονται, θα φεύγουν αγγελούδια και εσύ δεν θα χαρείς κανένα». Και επειδή ούτε τότε συμμορφώθηκε, βλέπετε πείσμα που έχουμε οι άνθρωποι, της πέθαναν δύο αγγελούδια. Τότε μόνο συνήλθε, πέταξε την παρδαλή μανδύλα και πήγε στον Άγιο Αρσένιο και ζήτησε συγχώρεση. Πάλι καλά. Έτσι ταπεινώθηκε. Αλλά βλέπετε πόσο εγωισμό έχουμε οι άνθρωποι. Και πόσο οι Άγιοι ήταν προσεκτικοί. Σήμερα λένε, τι είναι αυτά τα πράγματα, ε? Μην ακούτε τι λέει η Αγία Γραφή, τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Και ακόμα μπορεί να τα ακούσει και από θεολόγους και από ιερείς. Όμως, αν πάτε λίγο παραπέρα, αν πάτε στην Ρουμανία, ας πούμε, θα δείτε που οι γυναίκες φοράνε μαντήλι. Και μάλιστα μέσα στην Εκκλησία, ή στη Ρωσία. Και στην Αμερική ακόμα. Έχω ένα πνευματικό παιδί στην Αμερική. Νέα γυναίκα είναι, νέα κοπέλα. Φοράει μαντήλι στην Εκκλησία. Δηλαδή, βάζει τα γυαλιά σε πολλές από εδώ, που είναι υποτίθεται της Εκκλησίας, θρησκευόμενες. Τα σκούρα ρούχα πολύ βοηθούν. Φεύγει έτσι κανείς από τον κόσμο, ενώ με τα χρωματιστά μένει γαντζωμένος στον κόσμο. Εδώ τώρα είναι και ένα θέμα και για τα μαύρα ρούχα, που μερικοί τα φορούν όταν πενθούν, και είναι και ερώτημα, θα πρέπει να φοράει η γυναίκα μαύρα ρούχα όταν έχει πένθος ή ο άντρας κλπ. Λοιπόν, ο χριστιανός δεν φοβάται το θάνατο, το ξέρουμε αυτό. Και πλέον έχει νικηθεί ο θάνατος, δεν είναι ο θάνατος εχθρός του ανθρώπου, όπως ήταν πριν την Ανάσταση του Χριστού. Έχει νικηθεί. Οπότε δεν πρέπει να εκφράζουμε, ας πούμε, ένα φόβο απέναντι στο θάνατο ή μια υπερβολική λύπη, γιατί κάποιος από τους δικούς μας κοιμήθηκε και να φοράμε γι' αυτό το λόγο τα μαύρα ρούχα. Αλλά αυτή η ευλογημένη συνήθεια του να φοράει μαύρα ρούχα, ιδίως η χείρα γυναίκα, όταν, ας πούμε, ο άντρας της είχε κοιμηθεί, αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί την προφύλασε και γενικότερα. Γιατί το μαύρο ρούχο δίνει μία σοβαρότητα στη γυναίκα και την βοηθούσε ώστε να φυλάξει και την σοφροσύνη της από εκεί και μετά και να μην έχει κάποιο ολίσθημα. Λέει λοιπόν ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, φεύγει έτσι κανείς από τον κόσμο, βλέπετε τα ρούχα έχουν σημασία και διαμορφώνουν μία ψυχολογία. Ας πούμε, εγώ τώρα φοράω αυτό το μαύρο ράσο. Και έλεγε ο πατήρ Αθανάσιο Μητυλαίος, που ήταν σοφός και Άγιος γέροντας, λέει ο λαός, τα ράσα δεν κάνουν τον παπά, την έχετε ακούσει αυτή την παροιμία. Όμως έλεγε ότι και τα ράσα κάνουν τον παπά. Δεν είναι λάθος. Όπως και τα ρούχα του στρατιωτικού κάνουν το στρατιωτικό. Και αν ο άνθρωπος, ας πούμε, ο παπάς, ας πούμε, τώρα βγάλει τα ράσα του και κυκλοφορεί με ένα κουστούμι, ξέρετε πώς αλλάζει η ψυχολογία. Πάρα πολύ. Και θα μπορεί ένας τέτοιος παπάς, γιατί όχι, να πάει και σε ένα πάρτι, να πάει και σε ένα κέντρο, να πάει και στη θάλασσα, να πάει, να έχει και, με συγχωρείτε, μία φιλενάδα. Δηλαδή, φοβερά πράγματα. Τα λέω πατήρ Μητυλαίος αυτά. Και έτσι λοιπόν τι γίνεται, και το λίγο που θα τον συγκρατούσε το ράσο δεν το έχει. Το ίδιο και όταν
ας πούμε, ο άντρας φοράει γυναικεία ρούχα ή η γυναίκα ανδρικά ρούχα. Αλλάζει η ψυχολογία. Και γίνεται ένα φαινόμενο που λέγεται ψυχολογικός ερμοφροδιτισμός, έτσι. Λοιπόν, ή αν το πούμε αλλιώς, όταν φοράει η γυναίκα ανδρικά ρούχα γίνεται μια ανδροποίηση της γυναίκας και αντίστοιχα μια εκθήλυνση του άνδρα. Και αποκτάει ανδρική ψυχολογία η γυναίκα, οπότε γίνεται μια ψυχολογική διαστροφή, το οποίο είναι πολύ οδυνηρό. Και βλέπεις κάτι άγριες γυναίκες, άγριες φάτσες και λες τι είναι αυτό τώρα. Να έχει χάσει η γυναίκα δηλαδή το ιδιαίτερο, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φίλου της. Γιατί δεν είναι κατώτερη γυναίκα από τον άνδρα. Όπως διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, λέει ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση και μετά λέει και ακόμα δύο λεξούλες. Άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Για να μην νομίζει κανείς ότι η εικόνα του Θεού είναι μόνο ο άνδρας, μετά λέει άρσεν και θήλη. Και ο άνδρας και η γυναίκα δηλαδή είναι εικόνες του Θεού. Τα ίδια χαρίσματα που έδωσε στον άνδρα σου και στη γυναίκα. Την ίδια τιμή. Είναι ομότιμη. Αλλά έχουν και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, διαφορετικά ο άνδρας είναι πιο λογικός κλπ, διαφορετικά η γυναίκα είναι πιο ευαίσθητη κλπ. Και ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Λοιπόν, επειδή βλέπω τα μικρά παιδάκια που κουράστηκαν λίγο, θες να πεις κάτι, Ιορδάνη, για πες. Να πω εγώ ένα δίδαγμα, να το κρατήσετε και να πάτε να παίξετε εσείς. Λοιπόν, το δίδαγμα που θα κρατήσετε εσείς και θα το θυμάστε είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε υπακοή στους γονείς μας, στο θέμα των ρούχων, και οι οποίοι οι γονείς μας βεβαίως και αυτοί θα κάνουν υπακοή στο Θεό. Και θα φοράμε ο καθένας τα ρούχα του, τα κοριτσάκια θα φοράνε τα κοριτσίστικα ρούχα, τα αγόρια τα αγορίστικα ρούχα, και δεν θα πρέπει να νιώθουμε ούτε τα κορίτσια να νιώθουν μειονεκτικά απέναντι στα αγόρια, ούτε τα αγόρια να νιώθουν ότι είναι ανώτερα από τα κορίτσια, έτσι, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αλλά έχουμε και τα αγόρια και τα κορίτσια είναι ίσοι μπροστά στο Θεό, αλλά έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά. Και θα πρέπει να ντυνόμαστε σεμνά και προσεκτικά. Εντάξει, για λέγε τι θες να πεις. Περίμενε πίσω, ναι. Ο Ιάννης είναι πιο δυνατή και ήταν πολύ πιο έξυπνο. Εγώ ξέρω ένα κορίτσι στην ηλικία μου, υπάρχουν και τέτοια χαρακτηριστικά ξεχωριστά και υπάρχουν και εξαιρέσεις στα χαρακτηριστικά. Για λέγε εσύ. Ναι. Δεν είναι. Γενικά έχουμε πει για τα καρναβάλια ότι δεν πρέπει να ντυνόμαστε. Αλλά είδε τι λέει ο Άγιος Παΐσιος, ότι σήμερα οι άνθρωποι είναι κάθε μέρα καρναβάλι, όχι μόνο στις απόκριες. Αλλά ούτε στις απόκριες δεν θα ντυνόμαστε καρναβάλι. Λοιπόν, τα μικρά παιδάκια μπορούν να πάνε να παίξουν τώρα. Και εμείς θα συνεχίσουμε λίγο. Όποιος δεν θέλει να φύγει μπορεί να μείνει. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Παΐσιος, φεύγει κανείς από τον κόσμο με τα μαύρα ρούχα, ενώ με τα χρωματιστά μένει γατζωμένος στον κόσμο. Και αυτός που λέει θα πάω στο μοναστήρι και εκεί θα φορέσω μαύρα, θα πάω στο μοναστήρι και εκεί θα κάνω κανόνα, μαύρα πράγματα θα κάνει και εκεί όταν πάει. Δηλαδή τι θέλει να πει ο Άγιος, ότι από τον κόσμο πρέπει να ξεκινήσει η μετάνοια και μη λες άμα θα πάω στο μοναστήρι θα αλλάξω. Έτσι. Και μέσα εκεί που ζεις, μέσα στον χώρο τον κοινωνικό, να ζήσεις κατά Χριστόν. Γιατί τη σεμνότητα, τη σοφροσύνη, δεν τη ζητάει ο Χριστός μας μόνο από τους μοναχούς, αλλά και από τους λαϊκούς, αυτούς που ζουν μέσα στον κόσμο. Όταν είναι στον κόσμο και κάνει με χαρά αυτό που κάνουν οι μοναχοί και το λαχταρά, αυτός και στον κόσμο χαίρεται πνευματικά, και στην καλογερική μετά θα ανεβαίνει 2-2 και 3-3 τα σκαλιά. Τα παιδιά που θρησκεύουν και ντύνονται σεμνά, αν το πιστεύουν και το κάνουν αυτό με την καρδιά τους,
βάζουν και τους μεγάλους στη θέση τους. Είχα γνωρίσει μια κοπέλα που φορούσε μαύρα και μανίκια μέχρι κάτω. Είχε μια ευλάβεια. Της λέει μια φορά μια μοντέρνα γριά. Δυστυχώς τώρα η τρέλα έχει πάει και στις μεγάλες, δεν είναι μόνο στα μικρά παιδιά, ίσως και πιο πολύ στις μεγάλες, στις γριές. «Δεν τρέπεσαι, κοπέλα, εσύ να φοράς μαύρα και μανίκια μακριά?» Και τι της απάντησε πολύ όμορφα. «Αφού δεν βλέπουμε παραδείγματα από εσάς, τουλάχιστον να φορέσουμε εμείς μαύρα». Και την έβαλε στη θέση της. Και βλέπετε πώς δίνονται, ας πούμε, οι μουσουλμάνοι. Στην Αίγυπτο που πηγαίναμε έτσι στα προσκυνήματα, βλέπαμε μερικές γυναίκες φορούσαν ολόμαυρα. Ε? Και τι μας είπαν, ότι αυτές οι γυναίκες, λέει, είναι από τα χωριά κατά βάση κλπ. Και το κάνουν αυτό για να δείξουν ότι σέβονται τον εαυτό τους και ότι το μαύρο χρώμα, το πιστεύουν αυτό, είναι χρώμα που δείχνει σοβαρότητα. Ότι είναι γυναίκες δηλαδή σόφρονες και δεν είναι τρελές και ανήθικες κλπ. Λοιπόν, και αυτό το κάνουν άνθρωποι που είναι εκτός χριστιανισμού, τελείως, μουσουλμάνοι. Πόσο μάλλον εμείς οι Ορθόδοξοι θα πρέπει να ντυνόμαστε σεμνά. «Βλέπεις η άλλη μόλις χείρεψε και φοράει παρδαλά», λέει ο πατήρ Παΐσιος. Αλλά τι να πεις, εμένα η αδελφή μου 23 χρονών έμεινε χείρα και μέχρι που πέθανε τα μαύρα δεν τα έβγαλε. Για μένα είναι μακάριες οι χείρες που φορέσανε τα μαύρα σε αυτή τη ζωή, έστω και ακούσια, και ζουν άσπρη πνευματική ζωή και δοξολογούν τον Θεό χωρίς να γογγίζουν, παρά οι δυστυχισμένες που φορούν παρδαλά και ζουν παρδαλή ζωή. Βέβαια, θέλω να πω τώρα εδώ κάτι που το έχω ξαναπεί, ότι αυτή η προσπάθεια, ιδίως να καθιερωθεί ο ανδρικός, ας το πούμε, ρουχισμός, τα ανδρικά ρούχα στις γυναίκες, εντάσσεται σε μια γενικότερη προσπάθεια, και πρέπει να το ξέρουν αυτό οι γυναίκες και τα παιδιά, οι κοπέλες, στο να υπηρετηθεί η νέα τάξη πραγμάτων, η οποία τι θέλει, ουσιαστικά θέλει να δημιουργήσει μια τάξη δούλων, οι οποίοι να υπακούνε τυφλά στο σύστημα. Σε ποιους θα υπακούνε, δηλαδή, σε αυτούς τους στην ελίτ, όπως λέγεται, που είναι λίγοι άνθρωποι, ολιγάριθμοι, πάμπλουτοι, που έχουν συγκεντρώσει στα χέρια τους το μεγαλύτερο πλούτο του κόσμου, το μεγαλύτερο ποσοστό του παγκόσμιου πλούτου, και θέλουν να κυβερνήσουν με τον παγκόσμιο, με έναν παγκόσμιο τρόπο, να ελέγχουν τους ανθρώπους με ένα απόλυτο τρόπο. Αλλά σε αυτό στέκεται εμπόδιο η σωστή γυναίκα, αυτή η γυναίκα δηλαδή που φροντίζει την οικογένειά της, που δίνει σωστή ανατροφή στα παιδιά και φτιάχνει με τη χάρη του Θεού σωστούς ανθρώπους. Οπότε σου λέει πρέπει να διαλυθεί η οικογένεια. Και για να διαλυθεί η οικογένεια τι σκέφτηκαν? Να βγάλουν τη γυναίκα στη δουλειά, στην εργασία. Και πώς θα τη βγάλουν στη δουλειά τη γυναίκα? Θα της δώσουν τροφή στην καινοδοξία. Και θα της πούνε, κοίταξε, γιατί και εσύ να μην εξελίσσεσαι, να είσαι μέσα στο σπίτι συνέχεια, να βγαίνεις και εσύ έξω, να ανταγωνίζεσαι τον άνδρα, να κάνεις ό,τι και ο άνδρας, και να έχεις και εσύ μια δόξα. Και το έχαψε η γυναίκα. Και τι έγινε τώρα, μέσα από αυτό το κίνημα του φεμινισμού και της λεγόμενης εξίσωσης ανδρών και γυναικών, ουσιαστικά φορτώθηκε διπλό ρόλο. Γιατί ο κατεξοχήν ρόλος της γυναίκας είναι η μητρότητα, που ούτως ή άλλως δεν μπορεί να το κάνει εκ των πραγμάτων ο άνδρας αυτό, τα πιο πολλά σε αυτό το θέμα τα κάνει η γυναίκα. Και έχει επιπλέον και τη δεύτερη εργασία εκτός σπιτιού. Μου έλεγε μια γυναίκα, μια μητέρα, που δεν εργάζεται, και μου λέει, πάτερ, ελαχιστότατος χρόνος μένει. Ενώ όλη η μέρα είναι μέσα στο σπίτι δηλαδή, πάλι έχει συνέχεια εργασία. Φανταστείτε αυτή η γυναίκα να έχει και 8 ώρες εργασία εκτός σπιτιού. Πόσο ψυχική και σωματική ταλαιπωρία και ηθική ταλαιπωρία. Ακούω και ως πνευματικός τι πειρασμούς αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες γυναίκες από τα αφεντικά τους. Και πόσο πιέσεις, ηθικές πιέσεις, για να ενδώσουν σε πειρασμούς ηθικούς.
και να προδώσουν και τον άντρα τους κλπ. Οπότε το πέτυχαν αυτό και βγήκε η γυναίκα στην εργασία και μαζί με αυτό τι πέτυχαν, να διπλασιάσουν τα κέρδη τους. Αυτά όλα που σας λέω δεν είναι θεωρίες, τα έχει αποκαλύψει ένας μεγαλοτραπεζίτης, ο Ροκφέλλερ, σε έναν ονόματι Αρών Ρούσο. Υπάρχει το βίντεο στο YouTube, στο διαδίκτυο, μπορείτε να το βρείτε. Αυτός ο Ροκφέλλερ είναι από τους μεγαλοτραπεζίτες που κυβερνούν σήμερα τον κόσμο. Και του είπα ακριβώς αυτό, ότι το κίνημα του φεμινισμού εμείς το χρηματοδοτήσαμε. Με σκοπό διπλό. Πρώτον, να φορολογήσουμε και το άλλο μισό της ανθρωπότητας, τις γυναίκες δηλαδή, που μέχρι τότε δεν φορολογούνταν, αφού φυσικά δεν φαινόταν η εργασία τους που κάνανε μέσα στο σπίτι. Και αφετέρου να διαλύσουμε την οικογένεια και να πάρουμε τα παιδιά στα χέρια μας. Γιατί βέβαια όταν η μητέρα λείπει από το σπίτι, το παιδί που θα πάει σε κάποιο σχολείο ολοήμερο, έτσι, και θα αναλάβει το κράτος να κάνει την δική του κατήχηση, την εποχήτικη κατήχηση, όπως το θέλουν, για να φτιάξουν political correct, όπως λένε, ανθρώπους. Αυτό τους νοιάζει. Σωστούς πολίτες και όχι ανθρώπους για τη Βασιλεία του Θεού. Και σωστούς πολίτες με την έννοια που θέλουν αυτού, δηλαδή υποταγμένους δούλους. Πρέπει να τα ξέρουμε αυτά, γιατί όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος, δεν πρέπει να κοιμόμαστε με τα τσαρούχια, να μας κοροϊδεύουν. Δηλαδή όλο αυτό το κίνημα δεν βγήκε αυθόρμητα μέσα από τη μάζα της κοινωνίας, αλλά είναι κατευθυνόμενο. Και σήμερα με τη διαφήμιση και με τα ΜΜΕ, έτσι, δυστυχώς οι άνθρωποι, επειδή έχουν ανοιχτά τα μάτια τους αυτά τα μέσα και όχι στον Θεό, τρέφονται με αυτά και διαμορφώνεται η σκέψη τους και η βούλησή τους με αυτά. Και πίσω από όλα αυτά βεβαίως είναι ο διάβολος, ο οποίος προωθεί μέσα από την λεγόμενη εξίσωση των δύο φύλων και την ομοιομορφία στην ενδυμασία, το λεγόμενο unisex, να έχετε ακούσει την έκφραση, να μην υπάρχει διαφορά στο ένδυμα δηλαδή, τι προωθείται, το επέσχυντο πάθος της ομοφιλοφιλίας. Ό,τι πιο διαστροφικό, για το οποίο οι Άγιοι Πατέρες μας είπαν ότι ο Θεός το συχαίνεται, το βδελίσεται. Και η Αγία Γραφή λέει για τέσσερες κατηγορίες ανθρώπων, οι οποίοι λέει δεν πρόκειται να δουν τη Βασιλεία του Θεού. Ποιες είναι αυτές? Η πόρνη, η μοιχή, η μαλακή και η αρσενοκήτα. Λοιπόν, αυτές οι τέσσερις κατηγορίες, και το ερμηνεύει ο πατήρ Αθανάσιος, τι σημαίνει μαλακή. Δυστυχώς πρέπει να τα πούμε, η Αγία Γραφή τα λέει. Είναι η παθητική ομοφυλόφιλη και η αρσενοκήτα είναι η ενεργητική ομοφυλόφιλη. Αυτά λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι λέει, που κάνουν αυτά τα πράγματα, δεν πρόκειται να δουν Βασιλεία του Θεού. Καταλάβατε. Λοιπόν, και σήμερα αυτό το πάθος διαφημίζεται και χειροκροτείται. Και αν, ας πούμε, τολμήσεις να πεις κάτι γι' αυτό, θα έρθει και ο αντιρατσιστικός νόμος να σε βάλει και μέσα, αν κάποιος σε καταγγείλει. Εκεί φτάσαμε. Και ξέρετε αυτό τι σημασία έχει? Τεράστια σημασία. Οι Άγιοι Πατέρες μας είπαν, όταν αυξηθεί αυτό το πάθος πολύ, είμαστε στα έσχατα. Στα τελευταία χρόνια δηλαδή, λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Γιατί κοιτάξτε, εφόσον ο άνθρωπος θα έχει διαστραφεί τόσο πολύ, ώστε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος πάλι, να ψάχνεις την γυναίκα στον άνδρα και τον άνδρα στη γυναίκα, αυτή είναι η ομοφιλοφιλία, μετά δεν θα έχει λόγο να υπάρχει το ανθρώπινο γένος. Οπότε φυσικά θα έρθει η συντέλεια. Όταν οι άνθρωποι θα έχουν εκφυλιστεί τόσο πολύ. Και ξέρετε, αυτό είναι παρατηρημένο. Στα ζώα, όταν γίνεται ανάμιξη των γενών, επέρχεται εκφυλισμός και δεν υπάρχουν απόγονοι. Όταν γίνεται και στο ανθρώπινο γένος, όπως γίνεται σήμερα, αυτή η ανάμιξη και, ας πούμε, ο μη διαχωρισμός των δύο φύλων, του άνδρα και της γυναίκας, αυτό οδηγεί σε έναν ψυχολογικό εκφυλισμό. Και πλέον δεν αναγνωρίζεται ο άνδρας και η γυναίκα. Και αυτό προωθεί την ομοφιλοφιλία. Και το επόμενο φρούτο, το οποίο και αυτό κυκλοφορεί, και νομίζω σας είχα μιλήσει γι' αυτό, που θεωρείται ακόμα πιο high, έτσι, την αφιλία. Ότι πλέον το παιδί θα πρέπει να επιλέγει το φίλο του και η μητέρα, μέχρι να φτάσει το παιδί να επιλέξει το φίλο του, θα πρέπει να τον τίνει μία κοριτσίστικα και μία αγορίστικα. Λοιπόν, αυτό και αν δεν γίνει διαστροφή. Και αυτό θεωρείται ό,τι πιο προοδευτικό σήμερα στην Ευρώπη.
θα μας έρθει. Θα μας έρθει και εμάς. Γιατί και εμείς κοιμόμαστε δυστυχώς και είμαστε έτοιμοι να χειροκροτήσουμε ότι έρχεται την Ευρώπη. Έχουμε αυτό το κόμπλεξ ότι είναι πιο προοδευμένοι τάχαντες αυτοί, ενώ είναι πιο διαστραμμένοι, πολύ πιο διαστραμμένοι. Βλέπεις, λοιπόν, λέει ο πατήρ Παΐσιος, πως οι άνθρωποι σήμερα έχουν τελείως τρελαθεί. Είχε πάει ένα παιδί, ένας μαλλιάς, στον πατέρα Αρσένιο, στον γερο Αρσένιο το Σπηλαιώτη, και του λέει ο γερο Αρσένιος, με κάτι μαλλιά μέχρι κάτω, «Καλά, εσύ τι είσαι», του λέει, «αγόρι ή κορίτσι». Δεν διακρινόταν. Παλιά τους κούρευαν στο Άγιον Όρος. Τώρα έρχονται όπως να είναι. Δεν επέτρεπαν δηλαδή να μπουν μαλλιάδες μέσα στο Άγιον Όρος. «Εγώ τους κουρεύω με το ψαλίδι», λέει ο πατήρ Παΐσιος. «Με το ψαλίδι που κόβω το μαλλί όταν πλέκω κομποσκίνη. Πόσους έχω κουρέψει. Πίσω από το ιερό τους κουρεύω. Όταν έρχονται τέτοιοι τους λέω, υποσχέθηκα σε κάποιους φαλακρούς να τους κολλήσω μαλλιά. Κάντε αγάπη να τα κόψουμε. Τι να κάνουμε τώρα, το έχω υποσχεθεί». Έχει σημασία πώς θα το πει κανείς. Δεν αρχίζω, τι χάλια είναι αυτά, δεν τρέπεστε, δεν σέβεστε τον ιερό χώρο. Αλλά τους λέω, βρε παλικάρια εσείς, με αυτά τα μαλλιά βρίζετε τον ανδρισμό σας. Έτσι είναι, γιατί τα μαλλιά είναι δείγμα της γυναικείας φύσεως. Έτσι είναι χαρακτηριστικό της γυναικείας φύσεως. Και λέει η Αγία Γραφή ότι έχει δοθεί η κόμη, η πλούσια κόμη στη γυναίκα ως ένα πέπλο. Ενώ ένας άνδρας που τρέφει μαλλιά βρίζει τον ανδρισμό του. Αν δείτε ένα τσολιά στην Ομόνια να περπατά με μια γυναικεία τσάντα, πώς θα σας φανεί. Γελίο θέμα, Ταιριάζει, μωρέ, να τα κόψουμε τα μαλλιά. Και τα κουρεύω. Ξέρετε τι μαλλιά μαζεύω. Καμιά φορά, αν κανένας λίγο αντιδράσει και αρχίσει να ρωτάει γιατί και λοιπά, του λέω, τι γιατί, καλόγερος δεν είμαι, κουρές κάνω. Αυτή είναι η δουλειά μου. Είναι ο τρόπος που θα το πεις. Γελούν και αυτό είναι. Μετά τα κουρεύω. Ονόματα δεν αλλάζω. Ένα μόνο τον έβγαλα άξιον εστί. Γιατί εκείνη την ώρα περνούσε η λιτανία της εικόνας του άξιον εστί. Πώς χαίρονται οι γονείς που τα κουρεύω. Ξέρεις πόσες ευχές παίρνω από τους γονείς, από τις μανάδες. Ου, μόνο από αυτό θα με συγχωρέσει ο Θεός. Τώρα πάλι είναι μόδα να κόβουν τα μαλλιά και να αφήνουν πίσω κάτι μύτες. Τι νόημα έχει βλεβέντες αυτή η ουρά, ρωτάω καμιά φορά. Την αφήνουμε, μου λένε, για να μας προσέξουν οι άλλοι. Μωρέ, και να τους πληρώσετε τους άλλους, λέω, με τόσα προβλήματα που έχουν σήμερα, δεν πρόκειται να σας προσέξουν. Βλέπεις άλλα κοτσάν παλικάρια να βάζουν σκουλαρίκια. Πόσα σκουλαρίκια έβγαλα. Οι αναρχικοί είναι που φορούν ένα σκουλαρίκι. Το ένα σκουλαρίκι στο αυτί είναι σύμβολο αναρχίας. Δεν το βάζουν έτσι από θηλυπρέπεια. Τρυπούν το αυτί τους και το βάζουν σαν σήμα αντιδράσεως. Ήρθε ένα παλικάρι με τον πατέρα του στο καλύβι, 22 χρονών, με μαλλιά, γένια και ένα σκουλαρίκι στο αυτί. «Δεν ταιριάζει», του λέω. «Πολλοί σας παραξηγούν. Εγώ δεν σας παραξηγώ. Εκείνοι όμως δεν ξέρουν ότι είστε αναρχικοί και σας παραξηγούν». Το έβγαλε μετά και μου το έδωσε. Ήταν χρυσό. «Δώστε», του λέω, «σε ένα χρυσοχό να σου κάνει ένα σταυρδάκι». Άλλοι βάζουν σκουλαρίκι και στη μύτη. Αυτό σημαίνει ότι ο διάβολος τους έβαλε το χαλκά στη μύτη. Μόνο που το καπίστρι δεν φαίνεται. Το καπίστρι το σκήνει έτσι που πιάνει το μουλάρι και το τραβάει. Είναι και μερικοί που έχουν στο λαιμό πλατιές αλυσίδες, χρυσές, από εδώ από εκεί. Έδωσα ένα ξεσκόνισμα σε έναν. Τις έβγαλα και μετά του είπα, να τις δώσεις ένα ορφανό ή να τις δώσεις τη μάνα σου για να τις δώσεις σε κανένα φτωχό. Αφού τον φέρνω σε ένα λογαριασμό, μου λέει, τι να κάνω. Από εκεί να αρχίσεις, λέω, να φορέσεις ένα σταυρουδάκι με μια αλυσίδα. Άντρες τώρα και να φορούν χρυσαφικά. Να έχει φαρδιές αλυσίδες, χρυσές, 2-3 σειρές
που ούτε πριγκίπισες δεν βάζουν. Να φαίνονται στο λαιμό και να σου λέει το πρόβλημά του μετά. Το πρόβλημα είναι εκεί. Κανόνας. Δηλαδή βλέπετε το αυτονόητο. Πάμε να παρακαλέσουμε το Θεό. Έχει σημασία πώς θα πας, πώς θα χτυπήσεις την πόρτα. Άμα με την όλη σου εμφάνιση, με την όλη σου στάση βρίζεις τον Θεό, μετά τι να ζητήσεις από τον Θεό, τι να παρακαλέσεις. Το πρόβλημα το έχεις απάνω σου. Σε άλλους τα παίρνω, τα χρυσταφικά, σε άλλους λέω να τα δώσουν μόνοι τους. Έχουν χάσει το μέτρο. Deep, deep, deep έχουν γίνει. Άλλοι βάζουν ζώδια στο λαιμό. Ρωτάω έναν, τι είναι αυτό, πρώτη φορά το βλέπω. Είναι το ζώδιό μου, λέει. Εγώ νόμιζα ότι είναι μια Παναγία. Καλά ζώα είστε, του λέω, και φοράτε ζώδια. Και πράγματι, η λέξη ζώδιο, αυτό θα πει ζώο, ζωάκι. Λόξες. Η αταξία, η εσωτερική, ξεσπάει έξω. Να κάνουμε πολύ προσευχή, ο Θεός να φωτίσει την νεολαία για να κρατηθεί λίγο προζύμι. Γιατί βλέπε, πράγματι, έτσι οι πάντες εξέκλειναν άμα εχρειώθησαν, θα λέγαμε και σήμερα στην εποχή μας. Αλλά πάλι ο Θεός έχει τη μαγιά του, να ξέρετε. Και να πω και κάτι ακόμα. Και μια νέα, ας πούμε, μαγιά βγαίνει μέσα από αυτό όλο το βούρκο, το σύγχρονο βούρκο. Υπάρχουν κάποιες καλές ψυχές που καταλαβαίνουν το λάθος τους, μετανοούν και ζητάνε το γνήσιο και το αληθινό. Και αλίμον αν εμείς που υποτίθεται ότι είμαστε της Εκκλησίας, δεν το φυλάξουμε αυτό το γνήσιο και αληθινό. Γιατί μετά πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Θα πάνε όπου το βρούνε. Δηλαδή, να γίνω και πιο συγκεκριμένος. Στην Αμερική μου λέγανε για κάποιους ιερείς σύγχρονους, οι οποίοι προφανώς τα κάνουν αυτά, γιατί έτσι είναι το γενικότερο κλίμα και της Επισκοπής και του Επισκόπου, οι οποίοι λένε το εξής. Προσέξτε, γιατί και αυτό θα μας έρθει, αν δεν έχει έρθει ήδη. Δεν χρειάζεται νηστεία, καθόλου νηστεία. Δεν χρειάζεται εγκράτεια, δεν χρειάζεται εξομολόγηση, να κοινωνάτε κάθε Κυριακή. Ό,τι και αν κάνετε. Αυτό να το λέει τώρα ο Ορθόδοξος ιερέας, σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αρχίσει να μετανοεί και να ζητάει το Χριστό. Και τι μου είπε αυτός ο άνθρωπος? Με έκαψε, λέει, η Θεία Κοινωνία. Γιατί βέβαια θα τον κάψει η Θεία Κοινωνία, όταν θα πάει να κοινωνήσει έτσι, χωρίς δηλαδή τη στοιχειώδη άσκηση? Γιατί τα μυστήρια, όταν τα χωρίσουμε από την άσκηση, δηλαδή την ζωή, τη χριστιανική, την περιορίσουμε μόνο στη Θεία Κοινωνία, αυτό βεβαίως δεν θεραπεύει τον άνθρωπο. Αλλά όπως λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, δημιουργεί πάρα πολλές ασθένειες και θανάτους ακόμα. Όποιος κοινωνάει ανάξια, αρρωσταίνει και πεθαίνει. Οπότε λέμε αυτά που είναι τα αληθινά, τα σωστά, τα 100%, τα ακρεφνή, για να τα ξέρουμε και να τα φυλάξουμε. Γιατί όπως έλεγε πάλι ο Άγιος Παΐσιος, οι άνθρωποι, λέει, μπουχτισμένοι από όλη αυτή την αμαρτία, θα έρθουν να ζητήσουν το γνήσιο, το αληθινό. Δεν θα έρθουν να ζητήσουν ροκ συναυλίες μέσα στην Εκκλησία, όπως πάνε να γίνουν σήμερα, για να τραβήξουμε πράγματι, λέει, κάπως τους νέους. Ένας νέος τα έχει ζήσει αυτά και τα έχει μπουχτίσει. Και αν πάει στην Εκκλησία μετανοημένος, δεν θα πάει για να βρει ροκ συναυλία. Θα πάει για να βρει το αληθινό, το Χριστό. Καταλάβετε, κι όμως αυτά τα πράγματα τι να επικρατήσουν. Στην Αμερική έχουν επικρατήσει στις ενορίες και πάνε να έρθουν και στην Ελλάδα. Και μαθαίνω σε διάφορες ενορίες και Μητροπόλεις που κάνουν για τον Άγιο Γεώργιο, ας πούμε, λέει, η ροκ συναυλία. Η ενορία, η Μητρόπολη. Μα γι' αυτό, αυτό το κάνουν πιο καλά οι κοσμικοί. Ένας νέος που θέλει να πάει στη ροκ θα πάει στην ενορία, θα πάει στο κέντρο που είναι και πιο καλά. Πιο οργανωμένα είναι τα πράγματα εκεί πέρα. Έτσι δεν είναι? Αν πάει στην Εκκλησία ο άνθρωπος, δεν πάει για να βρει τέτοια φαινόμενα, χορούς και τέτοια, πάει να βρει το Χριστό. Οπότε πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό το πνεύμα της εκκοσμίκευσης. Δεν πρέπει η Εκκλησία να γίνει κόσμος, αλλά ο κόσμος να μπει μέσα στην Εκκλησία. Θα μου πείτε, θα γίνει ποτέ αυτό? Σας λέω ξεκάθαρα, δεν θα γίνει ποτέ. Συνολικά, γενικώς. Αλλά μεμονωμένα, άνθρωποι θα μετανοούν. Οι μικρές ομάδες. Ποτέ δεν θα γίνει όλοι οι άνθρωποι να
δεχτούν τον Χριστό, γιατί απλούστατα δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Ένας, δύο, τρεις, πέντε, δέκα θα το θελήσουν και το θέλουν. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που θα μετανοήσουν θα πρέπει να βρουν το γνήσιο το αληθινό. Γι' αυτό λέω, εμείς που είμαστε, που προσπαθούμε να είμαστε της Εκκλησίας, πρέπει να φυλάξουμε το γνήσιο, το ακρεφνές, το ορθόδοξο. Αλλιώς ξέρετε τι θα πάθουμε. Θα εκφυλιστούμε. Όπως εκφυλίστηκαν οι εκκλησίες της Μικράς Ασίας, της Αποκαλύψεως, οι εκκλησίες Αποκαλύψεως, τις οποίες στέλνει επιστολή ο Θεός. Διαβάστε τα πρώτα κεφάλαια της Αποκαλύψεως να δείτε. Εκκλησία της Μιλήτου, εκκλησία της Εφέσου, εκκλησία της Περγάμου, της Λαοδίκειας. Πού είναι αυτές οι εκκλησίες σήμερα? Μόνο επισκόπους έχουμε, επίσκοπος Περγάμου. Το πίμνιό του ανύπαρκτο. Δεν έχει πίμνιο. Τι γίνανε οι χριστιανοί της Περγάμου? Αφομοιώθηκαν, χάθηκαν. Γιατί? Γιατί μπήκε ο κόσμος, το κοσμικό φρόνημα. Και χάθηκαν αυτές οι τοπικές εκκλησίες. Η εκκλησία ως σώμα Χριστού θα υπάρχει πάντα. Κάπου στη γη θα υπάρχει, μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Αλλά η εκκλησία της Ελλάδος δεν ξέρω αν θα υπάρχει. Αν δεν προσέξουμε, δεν θα υπάρχει. Λέει πάλι ο Άγιος Παΐσιος, σήμερα οι γυναίκες θα φορούν ή κοντά ή παντελόνια. Γιατί τον ρώτησαν τι, οι μοναχές τον ρωτούσαν από τη Σουρωτή, τι να κάνουμε με τις γυναίκες που έρχονται στο μοναστήρι με παντελόνι. Άντε τώρα, αφού ξεκάθαρα το λέει η Παλαιά Διαθήκη και βλέπεις και με τι λεπτομέρειες. Δεν επιτρέπεται ο άνδρας να φοράει γυναικεία στολή και είπαμε τι σημαίνει. Σκεύει ανδρός στη γυναίκα, είναι όχι μόνο τα ρούχα του ανδρός, αλλά και οι ενασχολήσεις, τα επαγγέλματα τα ανδρικά. Είναι νόμος και είναι άπρεπο ο άνδρας να φοράει γυναικεία στολή και η γυναίκα ανδρική. Άνδρες που φορούν φουστάνια είναι ελάχιστοι, πολύ ελάχιστοι. Και τον ρώτησαν για κάποιες γυναίκες που είχαν πάει να προσκυνήσουν στο μοναστήρι και τις δέχτηκαν με παντελόνι. Και τους είπε, κακώς το κάνατε. Δεν ταιριάζει. Που ο πατήρ Παΐσιος ήταν πολύ ανθρώπινος, έτσι αγαπούσε πάρα πολύ τους ανθρώπους, πάρα πολύ. Αλλά βλέπετε, αγάπη δεν σημαίνει να βάλουμε νερό στις εντολές του Θεού, νερό στο κρασί. Αν βάλεις νερό στο κρασί του Χριστού, δεν πίνεται το κρασί μετά, ξυνίζει. Να τις λέγατε, μα συγχωρείτε, είναι αρχή του μοναστηριού να μην επιτρέπουμε να μπαίνει γυναίκα που φοράει παντελόνι. Αυτές θα πάνε και σε άλλα μοναστήρια και θα πούν, στο τάδε μοναστήρι μας άφησε να περάσουμε παντελόνι. Γιατί εσείς δεν μας αφήνετε? Έχω δυστυχώς ακούσει μοναστήρια που πάνε με μαγιό. Ναι, με μαγιό. Λέει, είμαστε για μπάνιο, λέει, και περάσαμε να ψω ένα κεράκι. Αυτό δεν είναι πλέον ευλάβεια, είναι βλασφημία στον Θεό. Τις οικονομήσατε εσείς για να μην τις προσβάλλετε και εκείνες θα προσβάλλουν μετά εσάς. Αν σε αξιώσει εδώ και πάτε στην Αριζόνα, αλλά μπορείτε να το δείτε στο YouTube, πώς δίνονται οι γυναίκες που πάνε εκεί. Όλες περνάνε από το κιόσκι, έχει ένα κιόσκι έξω από το μοναστήρι και δίνονται όπως δίνονται οι δόκιμες μοναχές. Με μαντήλι όλες και τα μικρά κοριτσάκια. Και είναι τρεις χαριτωμένα. Χάρμα οφθαλμό να βλέπεις τα κοριτσάκια με το μαντιλάκι τους και το μακρύ τους το φουστανάκι. Και τα βλέπεις και χαίρεσαι. Σαν αγγελάκια είναι. Και το κάνουν οι Αμερικάνες. Οι Αυστραλέζες, οι Ινδέσσο, όποια γυναίκα και να είναι. Και πολύ ευχαρίστως. Αλλή μου να το πεις εδώ στις Ελληνίδες, μερικές δηλαδή. Βάλτε στην πύλη πινακίδα με το σχετικό χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη. Να αιτιολογήσετε δηλαδή. Δυστυχώς κάποιες είναι και από άγνοια, δεν το ξέρουν. Νομίζουν ότι έτσι είναι το σωστό, να κυκλοφορούμε έτσι. Αλλά βλέπετε, όταν παραβαίνουμε τον νόμο του Θεού, το πληρώνουμε πρώτα εμείς οι ίδιοι, το εισπράττουμε. Τις οικονομήσατε για να μην τις προσβάλλετε τάχατες και μετά αυτές προσβάλλουν εσάς. Φτιάξτε και 50 φούστες να τις δίνετε με καλό τρόπο σε αυτές που έρχονται με παντελόνι. Πρώτη φορά και δεν ξέρουν ή σε αυτές που φορούν κοντά. Για μαθήτριες τώρα που πάνε σε μοναστήρι με παντελόνι, να τους κεράσετε έξω από την πύλη. Αυτό τους προβληματίζει.
ή αν ειδοποιήσουν ότι θα έρθουν για προσκύνημα, πέστε από το τηλέφωνο. Σας παρακαλούμε να μην φορούν οι καθηγήτριες και οι μαθήτριες παντελόνι. Καταλάβετε, δεν είναι θέμα ιδιοτροπίας, είναι θέμα τήρησης του νόμου του Θεού. Έτσι θα καταλάβουν ότι χρειάζεται να σεβαστούν το χώρο. Εδώ δεν είναι ενορία, μιλάει για το μοναστήρι στη Σουρωτή. Στην ενορία οφείλει ο ιερέας να διαφωτίσει τις γυναίκες για να καταλάβουν γιατί δεν πρέπει να φορούν παντελόνια και να συμμορφωθούν. Αν καμιά φορά πάνε στην εκκλησία του γυναίκες από άλλη ενορία και φορούν παντελόνι, να φροντίσει να βολέψει τα πράγματα. Η εκκλησία είναι μητέρα, δεν είναι μητριά. Λένε όμως κάποιοι τώρα, άμα το κάνει αυτό ο παπάς, θα διώξει τον κόσμο από την εκκλησία. Έτσι, η συνηθισμένη δικαιολογία. Μα αφού, λέει ο Άγιος Παΐσιος, στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει εντολή από το Θεό, που απαγορεύει οι γυναίκες να φορούν ανδρικά ρούχα κλπ. Κλπ. Τι άλλο θέλουν? Σήμερα, ας πούμε, οι άνθρωποι δεν θέλουν να παντρεύονται, έτσι, δεν κάνουν καν γάμο ή κάνουν πολιτικό γάμο. Λοιπόν, τι θα πει τώρα η Εκκλησία? Έτσι να κάνουμε, αφού το κάνουν πιο πολύ, να τους οικονομήσουμε, να το δεχτούμε? Όχι, δεν είναι σωστό. Έτσι και για αυτό το θέμα της αμφίεσης. Σου λένε, γιατί να μην φορούν και οι γυναίκες παντελόνια? Γιατί να μην μπουν στις επιτροπές των εκκλησιών και άθεοι, αφού η Εκκλησία είναι ο λαός? Έτσι η τύχη της Εκκλησίας θα εξαρτηθεί από την απόφαση των αθέων. Θα κάνουν τις εκκλησίες βιβλιοθήκες, αποθήκες κλπ. Αφού όλα τα παίρνουν. Γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Έτσι. Και η Εκκλησία έχει τους νόμους της. Αλλά δυστυχώς έχει καταντήσει, την καταντήσαμε εμείς δηλαδή. Ξέφραγε ο Αμπέλης. Ξέρετε ότι παλιά στην Εκκλησία υπήρχε θυρωρός. Υπήρχε θυρωρός. Δεν μπορούσες να μπεις μέσα αν δεν έδινες την ταυτότητά σου. Να πεις ποιος είσαι. Και υπήρχε κατάλογος. Ήξερε ο ιερέας ποιοι είναι οι νωρίτες του, τα ονόματά τους, όλα τα ήξερε. Και φυσικά δεν μπορούσες να πας όποια ώρα ήθελες. Μετά το τα στήρας, έκλειναν οι πύλες. Μπορεί ένας, επειδή, ξέρω εγώ, δεν ήθελε να ξυπνήσει το πρωί, έστω να πάω να ανάψω ένα κεράκι να πάρω αντίδωρο, να πάει στο αντίδωρο. Κλειστή η πόρτα. Δεν μπορούσε να πάει. Θες να πας, Κύριε, στη θεία λειτουργία, θα πας στη θεία λειτουργία από την αρχή. Εδώ βλέπετε οι μασόνοι, στις ανακοινώσεις, το έχω δει αυτό το πράγμα, και λέει, η συνάντηση τάδε, ομιλία τάδε, 8 με 9. Τελευταία ώρα προσέλευσης, 8. Δεν έχει μετά, κλείνουν οι πόρτες. Αν το κάνουν αυτό οι άθεοι, εμείς οι χριστιανοί δεν πρέπει να σεβαστούμε τον εαυτό μας? Στη Μονή δεν θα πρέπει να ανέχετε κανείς ούτε τους γυμνούς τουρίστες για να μαζεύει χρήματα, να ντύσει φτωχούς ανθρώπους, γιατί αυτό είναι και τέχνασμα του πονηρού, για να αποξενώσει το μοναχό από τις ευλογίες του Θεού και να τον κοσμικοποιήσει. Ενώ η πραγματική ξενιτεία του μοναχού για τον Χριστό τον κάνει πλούσιο από αρετές. Προσέξτε και αυτό, είναι πολύ καλός γενικός κανόνας να το ξέρετε. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Μερικοί το θεωρούν ότι είναι σωστό. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Είναι λάθος. Αυτό το είχαν οι Ιησουίτες. Και ο Πάπας που είναι τώρα, οι Ιησουίτες είναι, να ξέρετε. Λοιπόν, υποκριτές θα πει οι Ιησουίτες, έχει και την έννοια αυτή, αλλά υπάρχει και τάγμα μοναχών παπικών, οι Ιησουίτες, οι οποίοι αυτό το έχουν ως δόγμα. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Δηλαδή, να κλέψω για να έχω λεφτά, ας πούμε, να κάνω ελεημοσύνη. Είναι σωστό? Όχι, καθόλου σωστό. Δεν είναι σωστό. Να ανέχομαι τη γύμνια και την ανηθικότητα μέσα στο μοναστήρι, στην εκκλησία, για να τραβάω κόσμο, να έχω λεφτά, να μπορώ να κάνω μετά φιλανθρωπικά έργα. Είναι σωστό? Καθόλου σωστό. Δεν επιτρέπεται. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Να το προσέξουμε αυτό πάρα πολύ. Μια μητέρα θέλει να παντρέψει την κόρη της και, όπως λέει ο πατήρ Παΐσιος, την ξεπουπουλιάζει. Τη βγάζει σχεδόν γυμνή δηλαδή στον δρόμο, σαν να είναι κανένα ζώο, ας πούμε, για έκθεση. Και βέβαια μπορεί να παντρευτεί, αλλά μετά από κανένα μήνα θα χωρίσει, κανένα χρόνο, και θα φορτωθεί και αυτή, θα έχει και κανένα παιδί μαζί της. Λοιπόν, και τι πετυχαίνει? Τίποτα. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα.
είχε στο μοναστήρι του, που ήταν στο Στόμιο, είχα πινακίδες, λέει. Είχα μία που έγραφε «Καλώς ορίσατε». Πιο κάτω, 20 λεπτά από το μοναστήρι, είχα άλλη που έγραφε «Η ασέμνος ενδεδειμένη προς αόν». Προς το ποτάμι, δηλαδή. Ο αόν είναι το ποτάμι, ήταν και κοντά. Και είχα ένα βέλος που έδειχνε το ποτάμι. Και μια άλλη που έγραφε «Η σεμνός ενδεδειμένη προς Ιερά Μονή». Και είχε ένα βέλος που έδειχνε το μοναστήρι. Πολύ καλά δεν έκανε. Και ένα τελευταίο και θα κλείσουμε με αυτό. Τι χαμένος κόσμος υπάρχει σήμερα. Και οι γυναίκες τώρα βάζουν στα μαλλιά τους κάτι κόλλες και πώς μυρίζουν. Και δυστυχώς δεν το κάνουν οι γυναίκες, τώρα το κάνουν και οι άντρες, έτσι δεν είναι. Ναι, και λες καλά τώρα πόσο καιρό έχει αυτός ο νέος να λουστεί, ας πούμε. Λίγδα, το βλέπεις και συχαίνεσαι. Και όχι, σου λέει αυτό είναι ωραίο πράγμα. Αλλεργία σε πιάνει. Όταν βλέπω κοσμικιά γυναίκα με κοσμικές ομορφιές και αρώματα, αηδιάζω εσωτερικά. Μου είπαν, η Τάδε πήγε στη Γερμανία να μάθει αισθητική. Και τι είναι αισθητική, ρώτησα. Η αισθητικός μου λένε, φτιάχνει τις γριές νέες. Λοιπόν, τότε θυμήθηκα. Είχα δει κάποτε μια ηλικιωμένη που είχε μια οριζόντια γραμμή στο μέτωπό της. Ρωτάω μετά ένα γνωστό της, τι έχει καημένη. Α, τίποτε μου λέει, έκανε εγχείρηση για να τεντώσει το δέρμα της να φύγουν οι ρητίδες. Και εγώ νόμιζα ότι είχε χτυπήσει και είχε χειρουργηθεί. Πού φτάνει ο κόσμος σήμερα. Είδα μία ψυχή που ενώ πρώτα ήταν σαν άγγελος, δεν τη γνώρισα μετά, έτσι όπως ήταν βαμμένη. Ο Θεός όλα πολύ καλά τα έκανε, της είπα, αλλά έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος σε σένα. Γιατί, Πάτερ, μου λέει. Να, στα μάτια τα δικά σου δεν έβαλε μελάνι από κάτω. Αυτό το λάθος έκανε. Ενώ τους άλλους ανθρώπους τους έφτιαξε καλούς, όμορφους, έκανε λάθος σε σένα. Βρε, χαμένο, δεν το καταλαβαίνεις. Ας χυμίζεις έτσι τον εαυτό σου. Σαν να έχεις μια βυζαντινή εικόνα και τραβάς πινελιές από εδώ και από εκεί και τη μουτζουρώνεις, τη χαλάς. Έτσι, και πίσω από όλο αυτό τι κρύβεται, μια τεράστια βιομηχανία ακαλυντικών έτσι, καταστημάτων, τα οποία κάνουν χρυσά λεφτά από τις γυναίκες, χρυσά έσοδα. Και συντηρούν όλο αυτό και με διαφημίσεις και οι γυναίκες πέφτουν στην παγίδα. Ε. Δεν είναι αναξιοπρεπές τουλάχιστον όλο αυτό, ε, να σε πιάνουν κότσο για αυτό το πράγμα. Και να σε κάνουν και πιο άσχημη, δηλαδή, όχι να ωφελήσει από αυτό. Και όχι μόνο, γιατί αυτά οπωσδήποτε έχουν και καρκινογόνες ιδιότητες. Ε. Ότι, το ξέρουμε από την ιατρική αυτό, ότι βάζεις ξένο επάνω σου και μάλιστα σε άμεση επαφή με το δέρμα ή πολύ περισσότερο τα τρυπήματα και όλα αυτά, αυτά έχουν κίνδυνο καρκινογένεσης, ένα συνεχές ερέθισμα. Ένα ξένο σώμα επάνω στο δέρμα ή στους γλαινογόνους. Υπάρχει ενδεχόμενο να δημιουργήσει και καρκίνο ακόμα. Πάμε στην εικόνα του Θεού να βάλουμε μπογιές ή σαν ένα ζωγράφος να έχει φτιάξει μια καλή εικόνα και μετά πάει ένας που δεν ξέρει ζωγραφική, παίρνει το πινέλο και κάνει κάτι μουτζούρες και ασχημίζει την εικόνα του ζωγράφου. Το ίδιο κάνεις και εσύ. Είναι σαν να λες το Θεό. Δεν τα έκανες καλά, Θεέ μου, εγώ θα τα διορθώσω. Μια άλλη ήρθε μια μέρα με κάτι νύχια μέχρι εκεί, σαν το γεράκι. Βαμμένα κόκκινα. Και μου λέει, έχω το παιδί μου άρρωστο βαριά. Να κάνεις προσευχή, Πάτερ. Κάνω κι εγώ προσευχή. Αλλά τι προσευχή κάνεις, της λέω. Εσύ γρατζουνάς το Χριστό με αυτά τα νύχια. Κόψε πρώτα τα νύχια να γίνει καλά το παιδί. Για την υγεία του παιδιού σου τουλάχιστον να κόψεις τα νύχια και να πετάξεις τις μπογιές. Το έλεγε ο Άγιος Πέρας αυτό, εσύ να κάνεις μια μικρή θυσία. Κάτι να κάνεις κι εσύ. Λες, Θεέ μου, λες το παιδί μου, κάνε και κάτι. Κόψε μια δυναμία σου, ένα πάθος σου. Να τα βάψω άσπρα, Πάτερ. Έτσι. Λοιπόν,
Εγώ σου λέω να ξεβάψεις τα νύχια και να τα κόψεις. Να κάνεις μια θυσία για την υγεία του παιδιού σου. Τι είναι αυτά? Αν ήταν ο Θεός να σε έκανε με νύχια κόκκινα, θα σε έκανε έτσι. Να τα βάψω άσπρα, πάτερ. Άντε τώρα. Καλά θα πας και εσύ και το παιδί σου, είπα από μέσα μου. Βλέπετε πείσμα, ε? Κατά τα άλλα ήθελε να βοηθήσει ο Θεός το παιδί της. Αλλά ξέρετε, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, να κάνουμε την αμαρτία, να κάνουμε την παρακοή και να θέλουμε ο Θεός να το ευλογήσει και να μας πει καλά κάνεις, ναι, συνέχισε και εγώ θα στα πάω όλα καλά. Αλλά δεν μας συμφέρει. Αν ήταν για το καλό μας θα το έκανε και αυτό ο Θεός. Ο Θεός θέλει να μας βοηθήσει να σωθούμε και όχι να καταστραφούμε. Τα παιδιά περισσότερο τα κρυολογεί η μητέρα όταν δεν είναι ντυμένη με τη σεμνότητα και προσπαθεί ακόμη και να μαδάει τα παιδιά της. Όταν η ίδια είναι ξεπουπουλιασμένη, έτσι. Μου λένε οι δασκάλες στο σχολείο, τι να πούνε στα παιδιά, στις κοπέλες, πώς να ντυθούν, όταν οι μάνες βλέπουν τις μάνες και φρύτουν. Οι μάνες είναι τρεις χειρότερα. Μη ντυμένες, όχι ντυμένες. Από εκεί ξεκινάει το κακό. Μπορεί κάποιος να είναι λίγο άσχημος ή να έχει μία αναπηρία. Ξέρει ο Θεός ότι έτσι θα βοηθηθεί πνευματικά, γιατί τον Θεό τον ενδιαφέρει περισσότερο από το σώμα η ψυχή. Όλοι έχουμε τα καλά μας και λίγα κουσουράκια, σταυρουδάκια, όχι σταυρό, που μας βοηθούν για τη σωτηρία της ψυχής μας. Λοιπόν, εγώ αυτά ήθελα να πω έτσι σήμερα στην αγάπη σας. Ήταν το θέμα λίγο καλοκαιρινό, λίγο ξεκούραστο, με τον Άγιο Παΐσιο, που πάντα ο λόγος του ξεκουράζει τον άνθρωπο, αλλά και μας καθοδηγεί. Αυτά δεν τα είπαμε έτσι μόνο για να γελάσουμε, και αυτό βεβαίως, να χαρούμε έτσι το ζωντανό λόγο του Γέροντα, αλλά και να διδαχτούμε. Και να μην τα παίρνουμε έτσι αψήφιστα ή ότι είναι κάτι δευτερεύον. Δεν είναι δευτερεύον καθόλου. Σας έλεγα και άλλη φορά ότι το περιβάλλον μας επηρεάζει πάρα πολύ. Και είναι γνωστή αυτή η ιστορία του Αγίου Πορφυρίου, που την είπε ως απάντηση στην ερώτηση ενός ανδρογίνου αν πρέπει το κοριτσάκι τους να φορέσει παντελόνια ή όχι. Τους είπε αυτή την ιστορία με το νέο εκείνο που είχε μία απόφυση έτσι σαν μελιτζάν, ένα μαύρο άσχημο πράγμα στο πρόσωπό του, και μία κοπέλα που τον έβλεπε κάθε πρωί έγκυος και έκανε αυτό το λογισμό. Την καημένη τη μητέρα που έχει ένα τέτοιο παιδί, πόσο θα είναι δυστυχισμένη, πόσο δεν θα ήθελα να έχω ένα τέτοιο παιδί. Και όταν γέννησε, το παιδί της είχε ακριβώς την ίδια δυσμορφία. Είχε μια τέτοια μελιτζανοειδή απόφυση στο πρόσωπό του. Και δημιουργήθηκε θέμα ιατρικό, κάλεσαν τον Άγιο Πορφύριο και ο Άγιος τους είπε ότι αυτή είναι η αιτία. Ο λογισμός, η φοβία που προήλθε από τη σκέψη αυτή και από το οράν, από την συνάντηση που την όραση που είχε κάθε πρωί αυτή η γυναίκα και έβλεπε αυτό το νέο, επέδρασε στην ψυχολογία της και στη διαμόρφωση του παιδιού. Πόσο δηλαδή η ψυχολογία επηρεάζει και σωματικά τον άνθρωπο ακόμα, και το παιδί της γυναίκας που επηρεάζει. Και το είπε αυτό ο Άγιος Γέροντας για να καταδείξει πόσο σημαντικό είναι το περιβάλλον. Και η όλη ψυχολογία μας, η οποία διαμορφώνεται από το περιβάλλον μας, και το πιο άμεσο περιβάλλον μας, αυτό που μας περιβάλλει, ποιο είναι? Τα ρούχα μας είναι. Αυτό που είναι πιο κοντά σε μας, που είναι περί ημών γύρω από μας, είναι τα ρούχα μας. Γι' αυτό όταν βγάλει ο άνθρωπος τα ρούχα του, ο ιερέας τα ράσα του, ας πούμε, ο στρατιωτικός, αλλάζει όλη η ψυχολογία μετά. Ο αστυνομικός στην στολή του κλπ. Η γυναίκα τα ρούχα της, τα γυναικεία, για φορέσει αντρικά, αλλάζει όλο. Η ψυχολογία λέει ότι άμα φορέσει αντρικά ρούχα η γυναίκα γίνεται πιο δυνατή, τάχα της, πιο τέλεια. Αντίθετα, η γυναίκα μπερδεύεται μετά και γίνεται κάτι σαν έκτρωμα. Δεν ξέρει και αυτή η ίδια τι της γίνεται. Και προσπαθεί να συμπεριφερθεί αντρικά και χάνει ουσιαστικά την ιδιοπροσωπία της και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και χαρίσματα που της έχει δώσει ο Θεός. Και αυτό βέβαια οδηγεί σε έναν, όπως σας είπα, εκφυλισμό. Και αυτό ακριβώς θέλει ο διάβολος, ξέρετε. Και όταν καταφέρει να οδηγήσει τους ανθρώπους στην ομοφιλοφιλία, προσέξτε το και αυτό,
Οι ομοφυλόφιλοι δεν έχουν τι, απογόνους. Δεν έχουν απογόνους, αναγκαστικά. Οπότε τι πετυχαίνει ο διάβολος με αυτό. Σιγά σιγά να σβήσει η ανθρωπότητα. Και είναι μεγάλη του χαρά, γιατί ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος. Χαίρεται με τους πολέμους, με τα αίματα, με το θάνατο. Αυτά ήθελα να πω σήμερα στην αγάπη σας. Και όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα που κάποιος τους απασχολεί για αυτά που λέγεται ότι θα συμβούν άμεσα ενδεχομένως στην πατρίδα μας κλπ. Και για πολέμους, εγώ φυσικά δεν λέω ούτε προβλέπω ούτε έχω τέτοιο χάσμα προορατικό, αλλά εκείνο που σας συνιστώ σε όλους είναι μετάνοια. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός και αυτό μας χρειάζεται πάντοτε. Και τώρα που λέμε ότι έχουμε κρίση, η κρίση είναι πνευματική κυρίως, όπως το ξέρουμε όλοι. Και εκείνο που θέλει ο Θεός από εμάς είναι μετάνοια. Και από εκεί και μετά ο Θεός δεν θα επιτρέψει κάτι κακό. Ό,τι μας δίνει ο Θεός είναι πάντα για το καλό μας. Αυτό να ξέρουμε. Και να μην, ας το πούμε έτσι, σπέρνουμε τον πανικό, ούτε να χρησιμοποιείτε το όνομά μου, δεν λέω εγώ τέτοια πράγματα, ούτε ότι θα έρθει πόλεμος, ούτε τίποτα. Λέω να έχουμε μετάνοια, αυτό λέω. Έτσι, και αυτό σας παρακαλώ πολύ. Αυτό να συνιστάτε και στους άλλους, όλους τους πατριώτες μας. Τώρα θα πρέπει να μαζέψουν τρόφιμα ή δεν πρέπει να μαζέψουν και τι να κάνουν. Εδώ ισχύει το γενικό που το έλεγε και ο πατήρ Αθανάσιο Μητυλινέως και τα παλιά τα σπίτια το είχαν. Όλα τα παλιά σπίτια και στα χωριά και λοιπά είχαν τη λεγόμενη αποθήκη τους. Αυτό δεν είναι κακό. Είχαν τον τραχανά τους, τις χιλοπίτες, τις γυναίκες, ήταν νοικοκυρές. Να είσαι ένα στοιχειώδες νοικοκυριό. Αυτό δεν είναι κακό, είναι καλό. Αλλά δεν θα στηριχτούμε σε αυτά. Θα στηριχτούμε στο Θεό και στη μετάνοια, στη σωστή σχέση με το Θεό. Και θα τα έχεις αυτά, όχι για να ζεις εσύ, αλλά για να έχεις να βοηθήσεις και έναν άλλον που δεν έχει. Με αυτό το πνεύμα θα έχεις, αν έχεις μία αποθήκη. Έτσι, για να μπορέσεις να βοηθήσεις και κάποιον άλλον. Να έχεις ένα φάρμακο, ένα τρόφιμο, να βοηθήσεις και έναν που ενδεχομένως δεν θα έχει. Η πεποίθησή μας όμως θα είναι στον Θεό. Έτσι, αυτό ήθελα να πω στην αγάπη σας. Και δεν πρέπει να φοβόμαστε ούτε να ανησυχούμε για τίποτε. Μόνο για ένα πράγμα να ανησυχούμε, να έχουμε την καλή ανησυχία, αν όντως έχουμε μετάνοια. Και ο Άγιος Παίσιος αυτό έλεγε, να παρακαλείτε τον Θεό να μου δίνει καλή μετάνοια. Αυτό και εμείς να παρακαλούμε, να έχουμε καλή μετάνοια. Και από και μετά, τους εξητούντες των Κύριων, ούκ ελαττωθήσαντε, λέει, παντός αγαθού. Πνευματικού αγαθού πρωτίστως, δεν θα στερηθούν, αλλά και σωματικού. Γιατί η στέρηση, κυρίως η μεγάλη στέρηση, ξέρετε ποια είναι. Το να μην έχουμε Θεία Λειτουργία. Αυτή είναι η μεγάλη στέρηση, το επικίνδυνο. Ο Θεός να μην το δώσει αυτό. Που λέει ο Άγιος Κοσμάς Ετωλός, θα κάνουν οι άνθρωποι 200 χιλιόμετρα να βρουν Θεία Λειτουργία. Είναι φοβερό αυτό. Τώρα το έχουμε δίπλα στο σπίτι μας και δεν το εκτιμάμε. Και κοιτάμε και το ρολόι και λέμε, χτύπησε η τρίτη καμπάνα, η τέταρτη, αν έχει τέταρτη, να πάω τότε. Ήξερα έναν άνθρωπο που ερχόταν στο Άγιον Όρος, τώρα έχει κοιμηθεί, Σουηδός ήταν αυτός, Ορθόδοξος, είχε γίνει Ορθόδοξος, και έκανε κάθε Κυριακή 200 χιλιόμετρα για να βρει Ορθόδοξη Εκκλησία. Λοιπόν, θα έρθουν άνθρωποι από Ανατολή και Δύση και θα μας βάλουν τα γυαλιά. Αυτά. Τώρα, αν θέλετε κάτι πάνω σε όλα αυτά που είπαμε, να ρωτήσετε, μπορούμε, νομίζω, για λίγο. Μάλλον υπάρχει. Πέστε. Ευλογείτε. Okay. Πάνω στο θέμα αυτό που είπε ο Γέροντας Εφραίμ για να κάνουμε συμπροσευχή, έχουμε ευλογία να καθορίσουμε κάποια ώρα για να έχουμε καλή μετάνοια, όχι για... Αυτό το έχουμε πει από χρόνια. Είναι το αλλά δεν το έχουμε... παραμένει, γιατί ένα 4,5 ακούστηκε. Δεν το έχουμε έτσι φρεσκάρει. Είχαμε πει 11 η ώρα, όπου είναι ο καθένας, για ένα τέταρτο να κάνουμε την ευχή, έτσι, 11 με 11 και τέταρτο κάθε βράδυ, να λέτε την ευχή. Έτσι, ναι. Ο Μιχάλης.
Χριστός Ανέστη. Καλοκαιρινό το θέμα, να κάνουμε μια καλοκαιρινή ερώτηση. Αν για τα θαλάσσια μπάνια επιτρέπεται να συλλούονται άντρες με γυναίκες. Είναι κανόνας της Εκκλησίας αυτός, έτσι. Δεν επιτρέπεται. Υπάρχει κανόνας της Εκκλησίας. Όπως υπάρχει κανόνας, προσέξτε, για τα ρούχα. Δεν είναι ότι το λέει μόνο η Παλαιά Διαθήκη, γιατί κάποιοι ξυπνάκηδες θα πούνε ότι αυτό το λέει στην Παλαιά Διαθήκη. Εμείς τώρα είμαστε στην Καινή Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη ισχύει, να ξέρετε. Τι δεν ισχύει από την Παλαιά Διαθήκη? Το τελετουργικό. Αυτές οι τελετές που έκαναν στο ναό και λοιπά, οι θυσίες, αυτά καταργήθηκαν. Γιατί? Γιατί όλα αυτά ήταν προτύπωση αυτού που θα επακολουθούσε. Αφού έχουμε το πλήρες, το τέλειο τώρα, φυσικά η προτύπωση, το πρώτο στάδιο ας πούμε, καταργείται. Τα τελετουργικά και όλα αυτά. Οι εντολές, οι 10 εντολές της Παλαιάς Διαθήκης δεν ισχύουν? Φυσικά και ισχύουν. Έτσι ισχύει και αυτή η εντολή που λέει δεν πρέπει οι άντρες να φοράνε γυναικεία, γυναίκες ανδρικά. Και υπάρχει κανόνας της έκτης Οικουμενικής Συνόδου που το ορίζει αυτό. Για αυτούς που έτσι ακόμα σκέφτονται αν υπάρχει. Υπάρχει. Έκτης Οικουμενικής Συνόδου. Υπάρχει και κανόνας λοιπόν αυτό που ρωτάτε, που λέει ότι απαγορεύεται να συλλούνται οι άντρες με τις γυναίκες. Και ο λόγος είναι ευνόητος. Να σας πω σε αυτό επάνω κάτι πρακτικό που έχει μεγάλη σημασία. Ίσως κάποιοι να είστε πόντι, ή μικρασιάτες, δεν ξέρω, μπορεί. Πρόσφυγες τέλος πάντων. Γιατί κάηκε η Σμύρνη, ξέρετε? Εμείς λέμε ιστορικοί λόγοι, οι νεότουρκοι, ο Κεμάλ κλπ. Δεν είναι αυτός ο πραγματικός λόγος. Από πίσω είναι η μεγάλη διαφθορά που υπήρξε στη Σμύρνη, ειδικά στη Σμύρνη. Και γι' αυτό έχει και αυτό το φοβερό, ας πούμε, τέλος στη Σμύρνη, με τη φωτιά κλπ. Τραγικό τέλος. Η αμαρτία φέρνει την καταστροφή. Θα μου πείτε, ο Θεός είναι τόσο κακός? Όχι. Αλλά η αμαρτία τι κάνει? Εκχωρεί διά της αμαρτίας ο άνθρωπος δικαιώματα στον διάβολο. Και μετά ο διάβολος βεβαίως θα τον λυπηθεί, δεν τον λυπηθεί καθόλου. Και ο Θεός βεβαίως σέβεται, να ξέρετε, και τα δικαιώματα του διαβόλου. Και λέει, ορίστε, η Μαρία, ο Γιάννης κλπ. Κάνουν αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι δική μου. Τι τους προστατεύεις, δώσ' τους εμένα, αφού έρχονται και με προσκυνάνε. Και παίρνει την άδεια, κατά παραχώρηση Θεού, και τους περιποιείται αναλόγως. Λοιπόν, είχε δει ένας γέροντας, πριν γίνει η καταστροφή στη Σμύρνη, σε όραμα, έτσι, άγιος άνθρωπος, ένα πολύ αισχρό θέαμα στις παραλίες της Σμύρνης, άνδρες, γυναίκες να συλλούνται κλπ. Να κάνουν έσχη. Και ρωτάει τον Θεό που το αποκάλυψε αυτό το όραμα. Αυτή λέει, τι είναι, Τούρκοι είναι, Μουσουλμάνοι? Όχι, λέει, Ρωμοί είναι. Έφρυξε ο άνθρωπος. Καλά, λέει, φτάσαμε σε τέτοιο σημείο. Μιλάμε πριν το 22, έτσι. Ναι, αλλά να δεις, λέει, μετά τι θα γίνει. Και όντως, μετά από λίγα χρόνια έγινε αυτό που ξέρετε στη Σμύρνη. Δηλαδή, κάθε τι που γίνεται, να ξέρετε, έχει την εξήγησή του την πνευματική. Από πίσω, όλα τα γεγονότα έχουν την ερμηνεία του την πνευματική. Και αν θα γίνει Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, δεν θα γίνει διότι, ξέρω εγώ, υπάρχουν ανισορροπίες οικονομικές κλπ. Από πίσω είναι ο διάβολος, είναι η αμαρτία. Και κατ' εξοχήν αυτή η μεγάλη αμαρτία, όπως σας είπα, η ομοφιλοφιλία, η οποία κατ' εξοχήν προωθείται από τη νέα τάξη πραγμάτων. Έτσι. Απροκάλυπτα. Μάλιστα, κάτι άλλο. Για να σας πω και για τα μπάνια που λέτε, μια που θέτετε αυτό το θέμα. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε καθόλου να μην κάνουμε μπάνιο. Είναι πολύ καλύτερο. Γιατί το όλο έχει μια ειδονή μέσα του. Έτσι, καλλιεργεί τον άνθρωπο, τρέφει στον άνθρωπο μάλλον, τη φιλιδονία. Όλη αυτή η πρακτική. Παλιά οι άνθρωποι είχαν μια ωραία συνήθεια το καλοκαίρι να πήγαν στο βουνό. Που είναι και πιο λογικό. Πολύ πιο λογικό είναι. Γιατί ξέρετε, κάθε 100 μέτρα που ανεβαίνουμε, μειώνεται η θερμοκρασία κατά ένα βαθμό. Δηλαδή, αν πας στα 1500 μέτρα, στη θάλασσα έχουν 35 βαθμούς, εκεί θα έχεις 20. Εκεί θα ψήνονται και θα προσπαθούν έτσι να καταβρεχτούν, μπας και λίγο δροσιστούν, και πάνω εσύ θα φοράς και, ας πούμε, και πουλόβερ το βράδυ.
Δεν είναι καλύτερο, πολύ καλύτερο. Και θα έχει και φυλαγμένα τα μάτια σου και τις αισθήσεις σου και δεν θα έχεις όλη αυτή την βρωμιά να μπει μέσα σου. Με την οποία μετά θα έχεις να παλέψεις στο σπίτι σου. Ε? Γιατί ο διάβολος εκείνη την ώρα δεν θα σου φέρει πειρασμό, θα σου το φέρει μετά. Που θα πας στο δωμάτιό σου, τάχατες να ξεκουραστείς και εκεί θα σου φέρει όλες αυτές τις εικόνες. Και θα πει μετά η νέα κοπέλα και ο νέος άντρας, γιατί τώρα να το παθαίνω αυτό. Ε, τι γιατί να το παθαίνεις. Άμα τρως όλο τέτοια, μετά λέει οι πατέρες, λένε αυτό που τρως, αυτό και ρεύεσαι. Έτσι, αυτό θα βγάλεις μετά. Μετά λέει δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό. Ε, βέβαια δεν μπορείς. Άμα τρως όλα αυτά τα δηλητήρια, θα πάθεις δηλητηρίαση. Είναι απλά πράγματα. Ναι. Η εργασία της γυναίκας, Πάτερ, δεν καθιερώθηκε εδώ και 20-30 χρόνια. Πολύ παλιότερα, όταν η γενιά των γονιών μας είχε φύγει στη Γερμανία για να φτιαχθεί. Αλλά τότε η γενιά που γεννήθηκε ήταν καλύτερη από ό,τι τώρα τα παιδιά. Και τότε δουλεύαν οι γυναίκες και πιο σκληρά κιόλα, όλη την ημέρα. Αυτό πού οφείλεται? Ναι, έχω μια... ας το πούμε, μια αναφορά σε αυτό το θέμα. Αυτό που λέτε βεβαίως ξεκίνησε πώς φόρεσαν οι γυναίκες παντελόνι. Ξέρουμε ότι η παραδοσιακή ενδυμασία ήταν το φουστάνι, το φόρεμα, το οποίο ουσιαστικά τι είναι το φόρεμα? Είναι ο χιτώνας. Ο χιτώνας, ο ποδήρης που φορούσαν οι αρχαίοι, και άντρες και γυναίκες. Και μερικοί λένε ότι δεν υπήρχε διαφορά. Υπήρχε διαφορά. Ήταν διαφορετικοί οι χιτώνες των ανδρών από τους χιτώνες των γυναικών, έτσι. Μετά καθιερώθηκε το παντελόνι για τους άνδρες και για τις γυναίκες ο χιτώνας πάλι παρέμεινε, αλλά έγινε πιο κοντός. Ας το πούμε, ήταν χιτωνίσκος, ας πούμε. Αυτό είναι το παραδοσιακό ένδυμα. Όταν τώρα κάποιες γυναίκες μπήκαν στα εργοστάσια με τη βιομηχανική επανάσταση κλπ. Και εργαζόντουσαν εκεί, φόρεσαν παντελόνια για πρακτικούς λόγους. Αλλά πάλι φορούσαν από πάνω τη φούστα τους. Ναι. Είναι γραμμένα αυτά από κοσμικούς ανθρώπους, δεν είναι δικά μου, σας λέω. Λοιπόν, και μετά τι έγινε? Μετά αυτό το πήραν αυτοί που σας λέω οι μεγαλοτραπεζίτες και έβγαλαν τις διάσημες ηθοποιούς και λοιπά να φωτογραφίζονται με παντελόνια και προώθησαν με αυτόν τον τρόπο τη διαφήμιση το παντελόνι στη γυναίκα με αυτούς τους σκοπούς που σας είπα προηγουμένως. Ήταν όλα προκατασκευασμένα, δηλαδή προωθήθηκαν με χρήματα, χρηματοδοτήθηκαν όλα αυτά για να αφενός με να βγουν όλο και περισσότερες γυναίκες στη δουλειά, να φορολογούνται και να διαλυθεί η οικογένεια, το κύτταρο της κοινωνίας. Οπότε, κοιτάξτε, όταν διαλύεται το κύτταρο, διαλύεται η κοινωνία και τον λαό, ας πούμε, τη διαπαιδαγώγηση του λαού, τη λαμβάνει το κράτος και περνάει τα μηνύματά του στα παιδιά, φτιάχνει πολίτες όπως τους θέλει αυτό, δηλαδή ουσιαστικά δούλους, μάζα. Αυτό θέλουν, να έχουν μάζα. Όχι ανθρώπους ελεύθερους, προσωπικότητες. Και ένας άνθρωπος, ας πούμε, που από μικρός μπαίνει σε αυτά τα διδάγματα, είναι χειραγωγήσιμος. Πολύ εύκολα μπορείς να το χειραγωγήσεις. Και όταν μάλιστα τον ρίξεις στην ανηθικότητα, και το ότι βγήκε η γυναίκα στη δουλειά συνέβαλε πολύ στην ανηθικότητα, τη γενικότερη, σας το είπα αυτό, μετά πάλι μπορείς να το χειραγωγήσεις πολύ εύκολα. Γιατί ο άνθρωπος πλέον χάνει τις αντιστάσεις του. Οπότε έτσι μπήκε το παντελόνι. Στην αρχή ξεκίνησε ως μία ανάγκη από την εργασία, όπως το είπατε και πιο πριν ακόμα, αλλά μετά προωθήθηκε εντέχνως από όλους αυτούς και σήμερα κατέληξε κάπως να επικρατήσει. Αλλά δεν πρέπει... Γιατί σας είπα, γίνεται μία διαστροφή ψυχολογική στη γυναίκα. Έτσι. Κάτι άλλο. Ναι. Πατέρα Σάββα, δεν παίζει ρόλο ό,τι φοράς, γιατί το φοράς, με τι σκοπό το φοράς. Γιατί μπορείς να φοράς φόρεμα και να θες να προκαλέσεις. Μπορεί να φοράς παντελόνι όμως και να είσαι σε μια εμφανίσιμη με μια μακριά μπλούζα από πάνω όπου δεν διαγράφεται το σώμα και να είσαι πολύ πιο προκλητική με ένα φόρεμα.
Για μένα έχει σημασία γιατί φοράς κάτι. Και το ένα έχει σημασία και το άλλο. Βεβαίως μπορεί να φοράει φούστα και να προκαλεί και φόρεμα και ποδήρες φόρεμα και να προκαλεί. Έτσι, έχει κάτι φορέμα που είχε, όπως έλεγε ο πατήρ Θεόπιστο, Διοσκηνησιώτης και ένα σκίσιμο. Λοιπόν, και αυτό μπορεί να είναι πολύ προκλητικό, βεβαίως. Λοιπόν, όλα αυτά, όταν ο άνθρωπος είναι πονηρός, βεβαίως. Αλλά έχει σημασία και το είδος που φοράμε. Γιατί σας είπα, υπάρχουν και κάποια που είναι καθιερωμένα ανδρικά και δεν πρέπει να τα φοράει η γυναίκα. Και γυναικεία τα οποία δεν πρέπει να φοράει ο άντρας. Τώρα τα πιο ειδικά κλπ. Κλπ. Γι' αυτό έχουμε τον πνευματικό μας οδηγό και ο καθένας θα απευθύνεται στο πνευματικό του. Έτσι, αυτή είναι η σωστή, ο σωστός χειρισμός του πράγματος. Εντάξει, ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Ανή και Υιό και Σώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατο, θάνατο πατήσας και Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατήσας και έτσι της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.